Μία από τις πιο όμορφες συζητήσεις λοιπόν σχετικά με το κομμάτι της Ήμβρου την είχα παρακολουθήσει στην Αθήνα πριν από κάμποσα χρόνια, τώρα δεν λέμε γιατί αποκαλυπτική ηλικία, από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ερευνήσει αρκετά και με φωτογραφικό υλικό το οποίο έχει στο βιβλίο του, αλλά και έχει ψάξει έτσι στην ιστορία και έχει ασχοληθεί πολύ με το κομμάτι Ήμβρος και το τι ακριβώς γίνεται εκεί. Μιλάω φυσικά για τον συγγραφέα βιβλίων της Ήμβρου, τον Γιώργο Λεκάκη, ο οποίος είναι και στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Κρήτη. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές σας. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, μία από τις πιο, όπως σας είπα και προηγουμένως, όμορφες συζητήσεις αλλά και παρουσιάσεις για το τι ακριβώς συμβαίνει στο νησί αυτό, το τόσο γνωστό αλλά και τόσο άγνωστο συγχρόνως σε εμάς, ήταν η δικιά σας και το ρεπορτάζ που έχετε κάνει όλα αυτά τα χρόνια σχετικά με το νησί αυτό. Εξ αφορμής λοιπόν του γεγονότος ότι αυτή την εβδομάδα ξεκίνησε να λειτουργεί το νηπιαγωγείο στην Ήμβρο, μετά από το γυμνάσιο και το λύκειο που ξαναχτύπησε το κουδούνι του το 2013 ο Αγίος Θεοδόρος της Ήμβρου, σχεδόν μισό αιώνα δηλαδή μετά από τότε που απαγορεύτηκε η ελληνική γλώσσα εκεί. Τώρα πλέον έχουμε και το νηπιαγωγείο, το οποίο έχει και τρία παιδάκια. Ποια είναι τώρα η θέση σας εσάς, κύριε Λεκάκη, εκεί, πώς το βλέπετε? Καταρχάς κάντε μας και λίγο μία εισαγωγή για το καθεστώς που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο νησί. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε, αλλά και για την ευαισθησία σας να ασχοληθείτε με την Ήμβρο. Mm-hmm. Δεν ασχολούνται οι περισσότεροι των συναδέλφων σας με το νησί αυτό. Ενδεχομένως, αν είχε κοιτάσματα πετρελαίου, να ασχολούμασταν λίγο περισσότερο με αυτά τα νησιά. Μπορεί και να έχει. Μπορεί και να έχει. Ας μην το λέμε λοιπόν πολύ δυνατά, γιατί θα μας ακούσουν στη γείτονα και θα αρχίσουν εκτός από τον Καστελόριζο να μας. Σωστά. Λοιπόν, τρομοκρατούν και για αυτά τα νησιά. Για να καταλάβει ο κόσμος ότι στην Ήμβρο συνέβη μια λεγόμενη βελούδινη γενοκτονία του ελληνισμού. Mm-hmm. Ξεκίνησε αμέσως μετά στην ουσία την συνθήκη της Λοζάνης που υπογράφτηκε, δηλαδή σχεδόν αμέσως. Mm-hmm. Δεν τηρήθηκαν οι όροι από πλευράς Τουρκίας και πάση τόσο σιγά σιγά πιεζόταν ο ελληνικός πληθυσμός εκεί πέρα, άρχιζαν να χάνουν τα δικαιώματά τους, άρχιζαν να μην μπορούν να έχουν εργασίες, άρχιζαν να μην μπορούν να έχουν ιδιοκτησίες, εκκλησίες κλπ. Κλπ. Έως που έφτασε η στιγμή που δεν μπορούσαν να έχουν ούτε καν σχολεία. Μάλιστα. Είναι τότε που έγινε η απαγόρευση της ελληνικής γλώσσας ή αυτό έγινε μετέπειτα? Σχεδόν τον ίδιο καιρό ήταν το ΕΡΙΤΜΕ πρόγραμμα, δηλαδή ένα πρόγραμμα εξολοθρεύσεως του ελληνισμού. Mm. Με την εγκατάσταση εκεί πέρα σε ανοιχτές φυλακές υποδίκων βαριάς μορφής, βιαίων ατόμων κλπ. Υπήρχε μια πολύ μεγάλη τρομοκρατία του παρελθόντος, στην οποία το ελληνικό κράτος ή ο ελληνικός λαός ουδέποτε έμαθε ή ενδιαφέρθηκε ή ευαισθητοποιήθηκε πάνω σε αυτό. Δηλαδή, για να καταλάβουμε, κύριε Λεκάκη, η Τουρκία μετέτρεψε την Ήμβρο σε ανοιχτή φυλακή. Α, μάλιστα. Σε ανοιχτή φυλακή. Έβαλε λοιπόν κατά κάθια από όλες τις φυλακές της, mm-hmm. σε όλη την επικράτεια, τους έφερε και τους έριξε μέσα στο νησί σε ανοιχτές φυλακές και αυτοί κυκλοφορούσαν ανάμεσα. Σε ανοιχτές φυλακές. Ναι, ναι. Κυκλοφορούσαν ανάμεσα στους φιλήσυχους Έλληνες πολίτες, οικογενειάρχες, νοικοκυρέους και δημιουργώντας πολλά προβλήματα, αναφέρονται και θάνατοι και δολοφονίες κλπ. Μάλιστα. Εδώ ελάχιστα φτάσανε κάτω στην Μητροπολιτική Ελλάδα. Mm. Η Ελλάδα είναι αθηνοκεντρική και καρεκλοκενταυρική. Δεν καταλαβαίνει έξω από τα πατήσια τι συμβαίνει, οπότε δεν μπορούμε να συζητάμε ότι θα είχαμε και μια άποψη, θα ενδιαφερόντουσαν για τους Ιμβρίους ή των Αθηνών. Mm. Μάλιστα, σε γενόμενες συζητήσεις για κάποια πιθανά δικαιώματά τους, τους λέγανε εσείς δεν είστε ούτε καν ανταλλάξιμοι. Ήταν τίποτα, ήταν στο πουθενά του χάρτη οι Ήμβροι που ήταν εδώ πέρα. Mm-hmm. Λοιπόν, πάση περιπτώσει προχωράμε. Ναι, λοιπόν, ενώ μιλούσαν για τις μειονότητες της Κωνσταντινούπολης, ας πούμε, και για άλλες μειονότητες ελληνικές. Ακριβώς. Τις, ναι. Ακριβώς. Στην Ήμβρο δεν υπήρχε τίποτα. Όπου φτωχός και μοίρα του, βέβαια, αλλά πάμε παρακάτω. Αλλά τα σχολεία που έκαναν οι Ήμβροι εκεί, τα ελληνικά σχολεία, έγιναν ιδίες εξόδους. Δηλαδή τα πλήρωσαν οι Έλληνες. Δεν τα πλήρωσε το τουρκικό κράτος τότε, στο οποίο υπήρχε το ίνισος. Mm. Δηλαδή οι Έλληνες κάνανε ράνους μεταξύ τους, τα συντηρούσαν οι οικογενειάρχες, είχαν τους δασκάλους τους, είχαν τα βιβλία τους, είχαν ό,τι μπορεί να έχει ένα σχολείο μέσα. Το κτίσανε, το βάψανε, το διπλώσανε. Mm. Έτσι. Αυτό έγινε με χρήματα Ελλήνων, κατοίκων του νησιού. Πολύ μεγάλο διάστημα ήταν στρατιωτικοποιημένη ζώνη. Ναι, λοιπόν, πάση περιπτώσει, λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι με δικά τους χρήματα, όχι με χρήματα ούτε του ελληνικού κράτους ούτε του τουρκικού κράτους, έκτισαν αυτά τα σχολεία. Αυτά τα σχολεία λοιπόν κάποια στιγμή κατασχέθηκαν. Δηλαδή ήρθε το τουρκικό κράτος και λέει: σου παίρνω αυτό που εσύ έκτισες με δικά σου χρήματα. Παρανόμως και παρατύπως, κόντρα σε οποιαδήποτε σύμβαση παγκόσμια, διεθνή, ό,τι θέλετε πείτε το. Λοιπόν, και αυτά τα σχολεία
Τα κτίρια δηλαδή μετά μετετράπησαν σε μπαράκια, σε καφετέρειες, σε οτιδήποτε άλλο θέλετε από άλλους επιχειρηματίες Τούρκους, τουρκικής καταγωγής προφανώς. Και έτσι έμεναν για πάντα, δηλαδή εμείς πηγαίναμε στο νησί, τα βλέπαμε και έκλαιγε η καρδιά μας που ένα παλιό κτίριο σχολείου, που ξέρετε πόσο αρχοντικό και πόσο όμορφο μπορεί να είναι, είχε μετατραπεί σε μπαρ, ας πούμε. Ή σε ξενοδοχείο. Φανταστείτε ότι στο Κάστρο το χωριό ή στο Γλυκί το χωριό, το σχολείο σήμερα, το ελληνικό σχολείο σήμερα είναι ξενοδοχείο πολυτελείας. Φανταστείτε γιατί για σχολείο μιλάμε. Έτσι, για να καταλάβετε δηλαδή τι θέλω να σας πω. Λοιπόν, πέρασε ο καιρός, κάποια μίση καταλάγιασαν, κάποιες συνθήκες άλλαξαν, είπαμε μπάσκετ. Υπήρχε μίσος και στο νησί μεταξύ των αυτόχθονων πληθυσμών που ήταν ελληνόφωνοι και τουρκόφωνοι, γιατί φαντάζομαι ότι υπήρχαν και τουρκόφωνοι μουσουλμάνοι. Πολύ αργότερα ήρθαν αυτοί. Α, πολύ αργότερα. Το νησί είναι 100%, είναι 100% ελληνόφωνο και ελληνικό. Α. Πολύ αργότερα έγινε με κάποιες αλχημίες της Τουρκίας, ήρθαν και τουρκόφωνοι. Μάλιστα. Από διάφορες περιοχές της Τουρκίας. Πάση περιπτώσει, αφού λοιπόν καταλάγιασε ο καιρός και πέρασε, υπόθηκε ο ελληνισμός να το ξανασυνεχίσει αυτά τα πράγματα, να τα ξαναβάλει τα σχολεία από την αρχή, διότι πήγανε κάποιοι Έλληνες εντωμεταξύ εκεί, εγκατασταθήκαν κάποια νεαρά ζευγάρια. Τα τελευταία χρόνια μιλάμε τώρα και τελικά εκεί. Είχαν και κάποια παιδιά αυτοί εκεί πέρα, γιατί να πάνε στο τουρκικό σχολείο, πρέπει να υπάρχει ελληνικό σχολείο. Και πράγματι, όπως είπατε, ξαναήχησε το κουδούνι πριν από λίγα χρόνια. Τώρα χτυπάει και το νηπιαγωγείο. Το ελληνικό νηπιαγωγείο για τα νήπια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και κτημένο αυτό, διότι ο ελληνισμός φαίνεται και μοιάζει να είναι ένας φοίνικας που αναγεννάται από τις τάχτες του. Ναι. Καμένος, δαρμένος, γενοκτονημένος, σκοτωμένος, πληγωμένος, όπως θέλετε πείτε το, αλλά εν πάση περιπτώσει μέσα από τις τάχτες του ξανακάνει σχολεία, ελληνικά σχολεία στο νησί. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό να το καταλάβετε. Γιατί εξακολουθώ να σας λέω και εξακολουθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση να λέει ότι η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, αν θέλει να ενταχθεί δηλαδή μέσα στην Ευρώπη, όπως θέλει, διακαώς, έτσι, εάν θέλει να ενταχθεί, οι αποφάσεις και η τελευταία έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρει ότι περνάει ο δρόμος αυτός μέσα από την Ήμβρο και την Τένεδο. Δηλαδή θα πρέπει να συμμορφωθεί με τα ευρωπαϊκά πολιτιστικά δεδομένα και πολιτικά δεδομένα. Δηλαδή δεν μπορείς να θέλεις να λέγεσαι ευρωπαϊκό κράτος, να θες να ενταχθείς στην Ευρώπη, στην υποτίθεται πολιτισμένη Ευρώπη, πάση περιπτώσει, τέλος πάντων τώρα, αυτή την ιστορία. Πάση περιπτώσει, αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως και αν είναι, αλλά πάση περιπτώσει έχει κάποιους θεσμούς και κάποια όργανα που λέει ότι δεν μπορείς να έρθεις εδώ όταν δεν πληρείς κάποιες βασικές προϋποθέσεις. Ποιες είναι αυτές? Πρώτα απ' όλα, δεν επιτρέπεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς στο νησί από Έλληνες. Δεύτερον, δεν επιτρέπεται το κληρονομικό δικαίωμα ή το κληροδοτικό δικαίωμα. Αντί και να έχει ο κάποιος μια περιουσία ή οτιδήποτε, ένα σκάφος, ένα μπέλι, ένα χωράφι, ένα σπίτι. Δεν του ανήκει επί της ουσίας. Όμως, δεν μπορεί να μεταβιβαστεί. Δεν μπορεί να το κληροδοτήσει. Θα πρέπει να γίνει Τούρκος υπήκος, έτσι, για να το κληροδοτήσει πάλι σε Τούρκο υπήκο. Αυτά όλα, όπως καταλαβαίνετε, μοιάζουν τριτοκοσμικά και τραγελαφικά σε έναν Ευρωπαίο στις Βρυξέλλες ή στο Βέλγιο, αυτούς με τις γραβάτες και τους χαρτογιακάδες, αλλά πάση περιπτώσει ευτυχώς. Δεν καταλαβαίνουν όμως ανθρώπινα δικαιώματα. Μιλάμε τώρα για τον αλφαβήτα των ανθρώπινων δικαιωμάτων, έτσι δεν είναι? Μα δεν υπάρχει αλφαβήτα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ένα βαθύ κράτος που λέγεται Τουρκία. Δεν υπάρχουν δημοκρατικές διαδικασίες εκεί πέρα. Σκεφτείτε λοιπόν ότι είναι ακόμα εξακολουθεί να κάνει κουμάντο το βαθύ κράτος εκεί. Και δεύτερον, και εξίσου σημαντικό, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τις διοικητικές αρχές εκεί πέρα. Κύριε Λεκάκη, βάλτε μου μια ανωτανία, γιατί εσείς ξέρετε πολύ καλά πως είναι και τα ραδιόφωνα και η τηλεόραση. Πρέπει να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα σας παρακαλέσω να ξαναμιλήσουμε, γιατί θέλω να το κλείσουμε όμορφο αυτό το θέμα που είναι τόσο σημαντικό όσο λέτε κι εσείς. Λοιπόν, να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας εδώ, εξ αφορμής, όπως σας είπα και προηγουμένως, για όσους μπήκατε τώρα βέβαια στην παρέα μας, του νηπιαγωγείου που άνοιξε τις πόρτες του για τρεις μαθητές στην Ήμβρο, αυτή τη στιγμή μετά το 2013, όπου ξεκίνησε και το γυμνάσιο και το λύκειο και να διδάσκεται ξανά και η ελληνική γλώσσα στο νησί της Ήμβρου. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιώργο Λεκάκη, ο οποίος είναι συγγραφέας και ερευνητής στο κομμάτι της Ήμβρου και όχι μόνο. Κύριε Λεκάκη, λέγατε για το πώς αυτό το νησί πλέον έχει αρχίσει με τα έξοδα των Ελλήνων να επαναλειτουργεί και να ξαναδάσκεται η ελληνική γλώσσα. Ακριβώς, αλλά θα πρέπει να πούμε ότι και η γλώσσα για τους Έλληνες, που είναι κάτι αυτονόητο. Ναι. Δηλαδή, ακόμα και αν πούμε ότι είναι μειονοτική ομάδα, η μειονοτική ομάδα έχει δικαιώματα.
Έχει δικαιώματα πάνω στη γλώσσα της. Έχει δικαιώματα πάνω στη θρησκεία της. Αυτά απορρέουν από διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις. Έχει δικαιώματα πάνω στο διοκτησιακό καθεστώς, στο θρησκευτικό κλπ. Το καταπατάει η Τουρκία, όπως μας είπατε κι εσείς. Συνεχώς. Και που η Αθήνα, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει δώσει την αρμόζουσα σημασία που θα έπρεπε. Δεν έχει πάει και κανένας επίσημος στην Ήμπρο. Ναι. Εδώ που τα λέμε. Και μεταξύ μας, εσείς όπως το λέτε, που δεν έχει πάει, επειδή μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση όταν, όταν σας είχα δει στο σεμινάριο που το είχατε σχολιάσει. Mm-hmm. Πώς πήγατε εσείς στην Ήμβρο, για πείτε μας λίγο, πώς να πάει κάποιος. Είναι πολύ εύκολο να πάει κανείς σήμερα. Και να χαρεί αυτό το υπέροχο νησί. Καταρχήν είτε μπορεί μέσα από την Αλεξανδρούπολη, όπου πλέον έχει γίνει ένα λιμάνι για να εξυπηρετεί την Ήμβρο, το Καπάτεπε, το οποίο είναι μια ώρα, μια μισή από, από τα σύνορα, από τους κήπους, για να πας εκεί, και μετά το πλοίο είναι λιγότερο από ώρα για να φτάσει απέναντι, είτε μπορεί, θα μπορούσε δηλαδή κανονικά, εάν πάλι το ελληνικό κράτος συνεργαζόταν, μέσα από την Λίμνο να περάσει απέναντι από το βορειότερο κομμάτι της Λίμνου, την πλάκα, το λιμανάκι, που βλέπει την Ήμβρο σε απόσταση αναπνοής. Εσείς πάντως τότε που κάνετε την έρευνα, θυμάμαι ότι είχατε εξαγγείλει ότι ήταν μια απίστευτα δύσκολη. Από τα Δαρδανέλια, δεν υπήρχε καν αυτό το λιμανάκι που σας λέω, το Καπάτεπε. Έπρεπε να ήταν ταξίδι με άδειες αρχών και το ένα και το άλλο. Δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Σημασία έχει ότι αυτά τα σχολεία, τα οποία χτίστηκαν με το αίμα εκείνων των ανθρώπων που σας είπα, δεν ήταν πλούσιοι, δεν ήταν τους περισσεύαν, ήταν αριστοκράτες ας πούμε κλπ. Κτίστηκαν με το αίμα τους και μετά ήταν, όταν πηγαίναμε εμείς και τα βλέπαμε, ήταν χάσματα. Δηλαδή τα είχαν αφήσει έτσι με τρύπια παράθυρα, με σάπιες αίθουσες. Με θανία πεταμένα. Δηλαδή τα είχαν αφήσει σαν να δείχνουν προς τον κόσμο και να θυμίζουν το ποιος είναι ο αφέντης και το αφεντικό στην περίπτωση αυτή. Σωστό. Φανταστείτε λοιπόν ότι στην ακμαία εποχή του ελληνισμού της Ήμβρου υπήρχε και σχολή, εφάμιλη ας πούμε των μεγάλων σχολών, υπήρχε Γεωργιάδιο σχολή ας πούμε στα Γρίδια πάνω στο χωριό. Δηλαδή υπήρχε, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, πανεπιστημιακού επίπεδου, δηλαδή πολύ καλή σχολή. Και αυτοί όλοι οι δάσκαλοι ήταν Έλληνες, κύριε Λεκάκη. Ήταν, δηλαδή υπαγόταν στο Υπουργείο το Ελληνικό Υπουργείο ή ήταν αυτόνομοι Έλληνες που διδάσκαλαν? Όχι, μα δεν υπήρχαν Τούρκοι. Δεν υπήρχε τουρκικός πληθυσμός στο νησί. Τι να κάνουν τα τουρκικά σχολεία, αν ήθελε κανείς να τα μάθει για να έχει μια επαφή με έμπορους ή επειδή ήταν η τουρκική επικράτεια και το ένα και το άλλο, είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά δεν υπήρχαν Τούρκοι, δεν υπήρχε και λόγος να διδαχθούν τα και τουρκικά. Και οι σημερινοί δάσκαλοι? Οι σημερινοί δάσκαλοι, λοιπόν, εδώ είναι ένα θέμα μεγάλο, το οποίο θέλει πολύ μεγάλη συζήτηση και θέλει και πολύ προσεκτική προσέγγιση. Πολύ προσεκτική. Ναι. Τέλος πάντων, πάντως θα σας πω ότι ο ελληνισμός επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων. Αν σας έδωσα μια απάντηση. Ναι. Έτσι. Αλλά θέλει πολύ προσεκτικό χειρισμό όλη αυτή η ιστορία. Θα σας πω ότι εάν θέλουμε να ξαναπάει, εσείς αν είχατε ας πούμε κάποιο δεσμό με το νησί και θέλατε να πάτε με το σύζυγό σας και τα παιδιά σας, εκτός από το να βρείτε μια δουλειά, δεν θα πρέπει να ξέρατε ότι τα παιδιά σας θα μάθουν και ελληνικά. Σωστά. Άρα λοιπόν βασική προϋπόθεση ήταν να γίνουν τα σχολεία για να πάνε τα ζευγάρια με παιδιά να μείνουν εκεί. Ναι. Αυτό όμως ξαναγίνεται με ελληνική πρωτοβουλία. Υπάρχουν οι σύλλογοι των Ιμβρίων, οι οποίοι είναι πάρα πολύ δραστήριοι, οι οποίοι πάρα πολύ αγαπούν το νησί τους, κάνουν πολλά πράγματα για το νησί τους, χωρίς να φαίνεται και να βγαίνουν στα μέσα μαζικής ενημερώσεως και να βγάλετε κάποιους ανθρώπους από αυτούς τους συλλόγους να σας πούν πόσο αγαπούν το νησί τους και πόση πολλή δουλειά κάνουν, αφανώς επαναλαμβάνω, για αυτό το νησί. Βεβαίως. Και θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Ναι, και χωρίς στήριξη. Έτσι, και χωρίς στήριξη. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία λοιπόν ένα-ένα τα προβληματάκια να λύνονται και αν μπορούν να λυθούν από τον πατριωτισμό των Ελλήνων, είναι σπουδαιότερο από το να λυθούν από τον κρατισμό των Ελλήνων. Διότι θα σας πω το εξής. Για σκεφτείτε λοιπόν, όλοι εμείς που ακούν αυτή τη στιγμή το ραδιόφωνο σας, και ξέρω ότι είναι πάρα πολλοί ακροατές για το ραδιοκρίτη, στείλουν αύριο από ένα βιβλίο που τους περισσεύει στο σπίτι, που το έχουν για πέταμα, που το έχουν διαβάσει τρεις φορές, έτσι, το στείλουν στην βιβλιοθήκη του σχολείου της Ήμβρου, του ελληνικού σχολείου της Ήμβρου. Με το που θα φτάσει σε εκείνο το νησί, με το που θα φτάσουν αυτά τα βιβλία, αυτά που δεν τα χρειαζόμαστε εμείς, ρε παιδί μου, που τα έχουμε για πέταμα εδώ, και που εκεί τα παιδιά δεν μπορούν να αγοράσουν ελληνικά βιβλία. Διότι δεν υπάρχει βιβλιοπωλείο στην Ήμβρο, και μάλιστα να πουλάει ελληνικά βιβλία. Από πού θα βρει εκείνο το παιδάκι ένα βιβλίο να διαβάσει? Αν εμείς λοιπόν, όλοι που ακούν την εκπομπή, μάλλον κάθε σπίτι που ακούει την εκπομπή σας, στείλει ένα βιβλίο και φτάσει μια καραβιά βιβλίων εκεί, καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα είναι, προσέξτε με θα σας πω, το μεγαλύτερο
η μεγαλύτερη χαρά, το μεγαλύτερο επισφράγισμα αγάπης που μπορούν να προσλάβουν εκείνα τα παιδιά και εκείνοι οι Έλληνες γονείς που κάνουν αυτό το μεγάλο τόλμημα να ξαναπάνε στους τόπους που γενοκτόνησαν τους γονείς τους, mm-hmm. να δουν ότι δεν τους έχουν ξεχάσει οι συμπατριώτες τους οι Έλληνες. Τώρα αντιλαμβάνεστε, κύριε Λεκάκη, ότι αυτό που λέτε, εντάξει, νομίζω ότι προκαλεί σε όλους αυτό που αισθάνομαι και εγώ και θα εκφράσω, μία βαθιά συγκίνηση, διότι... Ξέρετε ποια είναι η ευχή των παιδιών μόλις φεύγουμε από την Ύμβρο, με τον ανθρώπο, τον Έλληνα, μας αγκαλιάζουν και λένε μη μας ξεχάσετε. Ναι, είναι τρομερό. Το να θυμάμαι κάποιον όμως δεν σημαίνει το θυμάμαι απλώς νοερός. Έχουμε κάποια παιδάκια που πάνε στο νηπιαγωγείο εκεί πέρα. Mm. Αυτά έχετε σκεφτεί με τι θα παίζουν. Mm. Έχετε σκεφτεί με τι. Εντάξει, μπορεί να φροντίζουν οι σύλλογοι, μπορεί να φροντίζουν οι Ύμβροι. Πώς είναι αυτοί, λίγοι είναι αυτοί οι άνθρωποι όμως. Αν όλοι μαζί βοηθήσουμε και στείλουμε από μια τσουγκράνα ένα φτιαράκι και ένα κουβαδάκι, mm-hmm. που δεν νομίζω να είναι για τον καθένα, νομίζω ότι τα έχουμε σε σπίτι μας και τα παιδιά μας. Κύριε Λεκάκη, θα πρέπει να ξανανεώσουμε το ραντεβού μας και να ξανασυζητήσουμε, γιατί νομίζω ότι έχετε πάρα πολλές πληροφορίες να μας πείτε για αυτό το νησί και η συζήτηση δεν τελειώνει ποτέ. Είναι αξιοσημείωτο αν δει κάποιες φωτογραφίες της Ύμβρου, πώς έχουν αφήσει οι Τούρκοι εκεί το νησί ανεκμετάλλευτο, διότι έχει φανταστικές παραλίες, έχει φανταστικά. Μα δεν κάνουν μπάνιο οι Τούρκοι. Δεν είναι φίλοι της θάλασσας. Μπορούν όμως να χτίσουν, να στηρίξουν τα ξενοδοχεία τους και να φέρουν τουρισμό. Ναι, μπορεί οι ίδιοι να μην κάνουν μπάνιο, αλλά οι ίδιοι μπορούν να είναι διοκτήτες. Εάν φέρουν τουρισμό, ο τουρισμός τι θα δει. Ο τουρίστας που θα πάει σε ένα νησί, θέλει να δει και ιστορία και αρχαιολογία. Σωστά. Εδώ η Σκαπάνη έβγαλε από την 6η χιλιετία π.Χ. κατοίκηση στην Ύμβρο. Και προφανώς και όταν στα τροϊκά χρόνια συμμετείχε η Ύμβρο στα τροϊκά, αυτοί που κατοικούσαν στο νησί δεν είχαν καμία σχέση με αυτούς που πολύ αργότερα ονομάστηκαν Τούρκοι. Μάλιστα. Άρα λοιπόν να φέρουν τουρισμό να δουν τι, ότι αυτό το χώμα που πατάνε είναι καταπατημένο. Είναι υποκατοχήν. Είναι λίγο οξύμορο, καταλαβαίνετε. Ναι, έχουν κάνει ένα ξενοδοχείο μόνο για στρατιωτικούς και αξιωματικούς και τέτοια πράγματα. Κατά καιρούς διάφορα πράγματα. Φανταστείτε ότι μια εκκλησία χριστιανική την είχαν μετατρέψει και σε τουαλέτα. Μάλιστα. Αυτή είναι πάρα πολύ στενάχωρα και. Αυτό σας λέω, ότι πρέπει να καταλάβουμε ποιον έχουμε απέναντί μας. Σωστά. Κύριε Λεκάκη, επιφυλάσσομαι ότι θα ξανακάνουμε μια τέτοια συζήτηση και δεσμεύομαι ότι θα ξανακάνουμε τέτοια συζήτηση. Θέλετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργος Λεκάκης, συγγραφέας βιβλίων και για την Ύμβρο.